Φιχθήσαν στο Ηράκλειο οι πρώτοι Βρετανοί τουρίστες. Η πρώτη πτήση έφτασε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στις 12 το μεσημέρι, με τους 124 επιβάτες να βγαίνουν από το αεροδρόμιο με τις μάσκες τους και πάντως, παρά το ότι οι διακοπές τους είναι εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, οι ίδιοι να φαίνονται το ίδιο ενθουσιώδεις για την έναρξή τους. Καλά, ήρεμα. Δεν ήταν γεμάτη η πτήση. Ήρεμα, ήταν στην ώρα μας φύγαμε. Υπάρχει μια ασφάλεια, οπότε δεν υπάρχουν αρκετά κρούσματα. Δεν έχουν γίνει αρκετά τεστ, οπότε δεν ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά κρούσματα. Όχι, δεν έκανα το τεστ κορονοϊού στο αεροδρόμιο, όμως συμπλήρωσα τη σχετική φόρμα με τις ερωτήσεις και είχα το δικό μου κωδικό. Αισθάνομαι ασφαλής. Μέσα στο αεροσκάφος, όπου ταξιδέψαμε, διατηρούνταν οι αποστάσεις και οι επιβάτες δεν είχαμε καμία επαφή μεταξύ μας. Νιώθω πολύ ασφαλής που ήρθα στην Κρήτη για διακοπές, αλλά και στην Αγγλία ο κόσμος πλέον, λόγω του μικρού αριθμού των κρουσμάτων, έχει αρχίσει να επιστρέφει στην κανονικότητα. Έκανα τεστ για τον κορονοϊό στο αεροδρόμιο. Πήγαν όλα καλά. Συνολικά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου σήμερα 3 πτήσεις αφήχθησαν, ενώ αύριο 4 πτήσεις στον αριθμό αναμένεται να φτάσουν στον Νίκος Καζαντζάκης. Με τους φορείς του τουρισμού να εξηγούν ότι η πιστή τήρηση των μέτρων θα πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή εικόνα που έχει το νησί εν μέσω της πανδημίας. Τώρα το σύστημα πρέπει να λειτουργήσει όπως πρέπει. Δηλαδή, θα πρέπει όλοι μας να εφαρμόσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα με τον καλύτερο τρόπο. Καθένας από εμάς έχει ατομική και όλοι μαζί συλλογική ευθύνη για αυτό που πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να δούμε ανθρώπους με αποστάσεις, θα πρέπει να δούμε ανθρώπους με μάσκες, θα πρέπει να δούμε ανθρώπους με αντισηψία και δεν θα πρέπει να δούμε ενδιάμεσες καταστάσεις με μάσκες σκουλαρίκι ή με μη αντισηψία των χεριών ή με μη τις κατάλληλες αποστάσεις. Καθένας από εμάς έχει την ευθύνη. Θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε το σύστημα να αντέξει. Η Κρήτη έχει μια καθαρότητα. Δεν είναι ούτε ηθικό ούτε έξυπνο να χάσουμε αυτό το πλεονέκτημα που είχαμε. Προς το παρόν πάμε καλά, ικανοποιητικά. Είμαστε στις θέσεις μας. Έχουμε βέβαια τις ανησυχίες μας και εμείς ως εργαζόμενοι με όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει κλπ. Παίρνουμε όλα τα προστατευτικά μέτρα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την κατάσταση. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Στην Κρήτη πάντως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα κρούσματα του COVID-19 έφτασαν τα 30, ενώ τα τελευταία που προστέθηκαν ήταν εισαγόμενα κρούσματα καθώς καταγράφηκαν στα αεροδρόμια του νησιού. Στην περίοδο της καραντίνας, στο νησί είχαν καταγραφεί επίσημα 19 κρούσματα κορονοϊού, με τελευταίο ο οποίος είχε βρεθεί θετικός στον ιό στα Χανιά. Μετά την άρση των απαγορευτικών μέτρων, καταγράφηκαν 2 κρούσματα σε τουρίστριες που μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο COVID της Χερσονήσου και το ζευγάρι ομογενών από την Κάρπαθο που διαγνώστηκε θετικό στον ιό και νοσηλεύτηκε αρχικά στο Βενιζέλιο και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο καραντίνας, ενώ 2 ακόμη κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στα Χανιά. Ας μην θεωρήσουμε τους εαυτούς μας μάντης κακών ειδήσεων, η Κρήτη είναι υπέροχη, ας φροντίσουμε αυτή την καθαρότητα να την κρατήσουμε, ούτως ή άλλως είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη μαζί με την Ισπανία που κρατάει τον τουρισμό στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ας συνεχίσουμε σε αυτό το πλάνο, αλλά ας διαφυλάξουμε αυτά που κερδίσαμε με κόπο όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πάντως, κατά την άφηξή τους οι επισκέπτες και με βάση τον αλγόριθμο που έχει χρησιμοποιηθεί, ελέγχονται για κορονοϊό και λαμβάνονται κανονικά δείγματα, τα οποία με δεδομένο ότι άνοιξε και η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τα 825 σε καθημερινή βάση, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχουν έτσι ιδιαίτερα προβλήματα. Από ό,τι ακούω, όλα εξελίσσονται ομαλά μέχρι στιγμής. Με τα σχετικά μικροπροβληματάκια, βέβαια, τα οποία είναι προβλέψιμα και αντιμετωπίσιμα. Ωστόσο, παρά τα περιορισμένα προβλήματα που καταγράφονται, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για Θέματα Τουρισμού εξήγησε ότι απαιτείται να υπάρχει συντονισμός, τέτοιος που να επιτρέπει να έχουν γνώση πέρα του ΕΟΔΗ και της πολιτικής προστασίας και τοπικές αρχές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα θα συσταθεί ένα συντονιστικό όργανο που θα μπορεί να έχει ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενημέρωση. Ξέρουμε και εμείς από δημοσιεύματα που βρίσκονται, αλλά στην ουσία είναι ένα θέμα που το χειρίζεται ο ΕΟΔΗ. Θα προσπαθήσουμε με την περιφέρεια να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία για να μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς στον βαθμό που μας αρμόζει και στον βαθμό που έχουμε την εξουσιοδότηση ότι γίνεται καλύτερο μήνυμα προς τους ανθρώπους αυτούς.